Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μετά το χθεσινό βράδυνο ξενύχτη, το οποίο βεβαίως παρακολούθησε πολλοίς κόσμος και αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση, γιατί όταν βγαίνουν αντιφατικά πράγματα τα οποία δημιουργούν θόρυβο, έχει ενδιαφέρον μετά στον απόϊχο τους να βγάλεις και τα συμπεράσματά σου. Θυμάστε ότι πριν δημοσιοποιήσουμε την πρώτη διαδικτυακή, τα ακούσαμε από τους ακροδεξιούς και τους χρυσαυγίτες, οι οποίοι θέλουν σήμερα να λέγονται μόνο εθνικιστές, να αγνοήσουν προφανώς ένα παρελθόν καταγεγραμμένο. Χθες κοντέψαμε να τα ακούσουμε από τους δημοκράτες και δει τους νεοδημοκράτες, γιατί από ό,τι φαίνεται η διαρροή προς τη Χρυσή Αυγή προέρχεται από το δικό τους χώρο. Και σήμερα έτσι θα μπορέσουμε να πούμε μερικά πράγματα που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είδατε ότι στο πίνακα θεωρείται σωστή λάθος την κίνηση της κυβέρνησης να καταλάβει με τα μάτια το κτίριο της ΕΡΤ. Ο κόσμος ήταν διχασμένος. 44% σωστή, 49% λάθος. Αυτός ο πίνακας βεβαίως είναι λίγο αντιφατικός σε σχέση με το αποτέλεσμα που δίνει τη Χρυσή Αυγή πρώτο κόμμα πλέον με 22-6. Διαβάζω τα αποτελέσματα της πρόθεσης ψήφου και όχι της αναγωγής. 16-7 τη Νέα Δημοκρατία, 19-2 το ΣΥΡΙΖΑ και 4-9 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. 4-9 τους ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι φαίνεται και αυτοί να παρουσιάζουν απώλειες σε σχέση με τα ποστά των χρυσαυγητών, και 4,5% το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φιλορροεί συνεχώς. Έλεγα ότι, και δεν είναι δική μου η σκέψη, συζητήθηκε αρκετά, ότι όταν ο κύριος Τουρνάρας βγήκε και είπε για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι σηκώνουν το βάρος που σήκωσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου, φυσικά το σχόλιο που έγινε και ήταν επόμενο να γίνει είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάθει ό,τι έπαθηκε το ΠΑΣΟΚ. Θα φιλορροήσει, και αυτό συνέβη με τις δύο διαδικτυακές δημοσκοπήσεις, οι οποίες σημειωτέων για μας δεν είναι θέσφατο, δεν αποτελούν θέσφατο. Αποτυπώνουν στιγμιαία την τάση του εκλογικού σώματος. Εδώ όμως φαίνεται να παγιοποιείται κάτι, να γίνεται πολύ πιο συγκεκριμένο, να γίνεται μπετόν αρμέ μετά τις προφυλακίσεις των χρυσαυγητών, της ηγεσίας τους. Ενώ το ίδιο το τραγικό περιστατικό αυτό της δολοφονίας δύο μελών τους έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής για το τραυματισμό ενός άλλου, δεν φαίνεται να επηρέασε το αποτέλεσμα της δεύτερης διαδικτυακής που τσίπησε μόλις 0,5. Μου είναι δύσκολο να συγκρίνω νούμερα με απώλειες ανθρώπινες, αλλά δυστυχώς είναι κάτι στο οποίο δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε. Βεβαίως, στον άλλο πίνακα θεωρείται σωστή λάθος την κίνηση της κυβέρνησης να καταλάβει με τα μάτια το κτίριο της ΕΡΤ. Οι δύο στήλες είναι ενδεικτικές, διότι το 76,5 των νεοδημοκρατών θεωρεί σωστή, το 78,6 των ΣΥΡΙΖΕΟΝ τη θεωρεί λάθος. Δηλαδή υπάρχει απόλυτη ταύτιση ως προς την αντίθετη κατεύθυνση. Είναι νούμερα, είναι πράγματα τα οποία αξίζει τον κόπο να τα δείτε. Και βέβαια, εκεί που τα πράγματα δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παιδικές ασθένειες ακόμα, είναι το σωστή ή λάθος η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Μπορεί το 47% να λέει ότι είναι σωστή και το 43% λάθος, αλλά αν πάμε στον επόμενο πίνακα, που είναι ο σημαντικότερος, η Νέα Δημοκρατία, στη Νέα Δημοκρατία, σωστή η απόφαση σωστή λάθος η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, λάθος είναι το 82,3 και σωστή το 10,6. Στο ΣΥΡΙΖΑ όμως, το 39,8% θεωρεί λάθος την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ
Δηλαδή οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ διχάζονται σε σχέση με την κίνηση αυτή της πρότασης Μομφής και το 48,6 τη θεωρεί σωστή. Αυτά είναι τα λίγα που ήθελα να πω σε σχέση με την διαδικτυακή ψηφοφορία, γιατί υπάρχουν και τα επόμενα και κάποια από αυτά θα τα συζητήσω και με τον σημερινό προσκεκλημένο, που δεν είναι άλλος παρά μια ξεχωριστή προσωπικότητα, αντιφατική και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, ο κύριος Αλέκος Αλαβάνος. Ο πατέρας του σημερινού Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, πολιτικός του πατέρας θεωρείστε, του κυρίου Τσίπρα, γιατί προφανώς εσείς τον επιλέξατε. Δεν νομίζω ότι κανείς έχει ανάγκη πατέρα στην πολιτική. Όπως ξέρετε, η σύγκρουσή μου με τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, με τον ΣΥΡΙΖΑ από τον κύριο Τσίπρα. Και έτσι δεν δέχομαι αυτόν τον έπαινο ή κριτική που μου κάνετε, δεν ξέρω πώς το λέτε. Φίλοι μου από την αριστερά της Αίγινας, οι οποίοι τον φιλοξενούσαν τον πιτσιρικά Τσίπρα κάποτε και γνωρίζουν έτσι τα πρόσωπα και τα πράγματα, μου είπαν με λεπτομέρειες και καταστάσεις από το παρελθόν, εννοώ ότι ήσασταν ένας με την καλή έννοια πολιτικός προστάτης λόγω του νεαρού της ηλικίας του στον χώρο αυτόν, και τον αναδείξατε και ήταν και πολύ γενναίο, έτσι, γιατί θα μπορούσατε εσείς να ηγήσετε σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ. Δικαιωματικά είχατε... Αυτή ήταν η... Δεν νομίζω ότι το ήθελα αυτό. Ναι, το κατάλαβα. Κάποτε επικαλεστήκατε λόγους υγείας, μετά είπατε κάποια άλλα πράγματα. Εγώ θεώρησα ότι οι λόγοι υγείας ήταν διπλωματική κίνηση από την πλευρά σας, γιατί κατά τα άλλα σας βλέπω υγιέστατο. Και αυτό είναι το θετικό της ιστορίας. Λοιπόν, Τώρα πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Αλαβάνος. Εδώ έχω ένα μικρό βιογραφικό. Αξίζει κάθε τόσο να θυμόμαστε και ποιοι είναι οι συνομιλητές μας και ποιοι είναι απέναντί σας, γιατί πιθανόν να έχετε σχηματίσει μια λανθασμένη εικόνα για το πρόσωπο. Για τον Αλαβάνο, το γνωστό τσιτάτο των ακροδεξιών είναι ότι ως γόνος πλούσιας οικογένειας έχει την άνεση να λέει αυτά που λέει εκ του ασφαλούς. Ο κύριος Αλαβάνος ξεκίνησε, έχει την καταγωγή του από την Τίνο, μάλιστα ο Φιντανίδης μας αποκάλυψε το χωριό σας, τρία χωριά, πώς λέγεται το? Δύο χωριά. Δύο χωριά. Ναι, το χωριό που μένω, ναι. Ναι. Είναι ο τόπος καταγωγής σας? Όχι, ακριβώς είναι άλλο χωριό, θέλω να σας τα μάθω όλα τα χωριά της Τίνο. Ο Φαλατάδος, άλλο χωριό είναι. Ναι, Τινιακός δηλαδή. Τινιακός, ναι. Γόνος ο κατάστατης, έτσι, πλούσιας οικογένειας, βενετικής καταγωγής. Αυτό το διάβασα στο Wikipedia και λέω ωραία, ωραία. Είναι αυτό. Ποιος το... Πρώτη φορά το ακούω. Πρώτη φορά το ακούω στο Wikipedia από το εκεί έχουν πάρει τα από στοιχεία, εκεί έχετε πάρει τα στοιχεία. Ναι. Τουλάχιστον είναι αλήθεια ότι γεννηθήκατε το Μάιο του 50. Είναι αλήθεια. 22 Μαΐου, ναι. Γιος του βουλευτή Νικόλαου Αλαβάνου. Έτσι, κεντρώει η οικογένεια από το παρελθόν, όμως ο Αλαβάνος ακολούθησε τη δική του πορεία, πήγε στο Κομμουνιστικό Κόμμα και μετά κάποια στιγμή, λόγω των συγκρούσεων και των πολιτικών αντιπαραθέσεων, ακολούθησε την πορεία, την οποία λίγο πολύ οι νεοέλληνες γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να πούμε για αυτά περισσότερο. Όταν το ΚΚΕ αποχώρησε από το συνασπισμό, το 1991 ο Αλαβάνος παρέμεινε στον δεύτερο και εκλέχθηκε μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Το 1992, συνεργασία με τους τότε ευρωβουλευτές Σαββιερινό και Λαμπρία, ίδρυσε τη μη κυβερνητική μη κερδοσκοπική οργάνωση Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης. Έκτοτε χάλασαν και μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές. Ότι αυτή είχε ένα χαρακτηριστικό εταιρείες, ότι δεν δεχόταν καμία κρατική ενίσχυση. Άλλωστε, ο σκοπός ήταν η ανθρωπιστική βοήθεια στους λαούς υποδιάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Ναι, και κυρίως για ορφανά παιδιά. Έκανε μια καλή δουλειά και θα έλεγα άψογη. Δεν είναι σε καμία λίστα του Υπουργείου Εξωτερικών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχω, τώρα δεν εκφράζω αυτό το καραβάνι, αλλά συνεχίζει να κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Καλό είναι αυτό. Τώρα πρέπει να ασχοληθείτε με τα ορφανά τη χώρα σα. Ναι, φυσικά, με αυτά ασχοληθείτε. Φαίνεται, ναι. Έχουμε εδώ πέρα πλέον οι πεινασμένοι και οι ορφανοί θα είναι πολλοί. Αυτό το πίνακα τη σα ενοχλεί περισσότερο στην καθημερινότητά σα, κύριε Αλαβάνε. Ήθελα να τον δούμε μαζί, γιατί
Η ανεργία που σήμερα για τους νέους αγγίζει το 60% είναι το 46,4% των απαντήσεων. Η υψηλή φορολογία είναι το 39,5%, στην οποία συμπεριλαμβάνει και ο νέος φόρος ακινήτων, το 10,4% το λεγόμενο χαράτσι. Και το όνειρο των νεοελλήνων, το αυτοκίνητο πλέον πάει στο 0,7%, διότι όταν κοιτάς να περισσώσεις ό,τι σου έχει απομείνει, το τελευταίο για το οποίο μπορεί να ενδιαφέρεσαι είναι ένα καλό αυτοκίνητο. Έβλεπα το Γιάννη το Ρουμπάτη χθες στο Skype που έλεγε ο Μάρξ δεν είπε να μην κυκλοφορούμε με Rolls Royce. Και εν πάση περιπτώσει λέει κάποια αυτή η ιστορία, το παραμύθι της ταύτης της φτώχειας με την αριστερή ιδεολογία πρέπει να τελειώσει. Εντάξει, δεν είναι έτσι ακριβώς, κύριε Ρουμπάτη, γιατί για να αποκτήσεις Rolls Royce πρέπει να έχεις άλλου είδους ικανότητες, εάν τύχει να μην ανοίξει σε μία από τις πατροπαράδοτα, έτσι, πλούσιες οικογένειες και δεν έχει διαφοροποιηθεί συνέχεια. Ο Μπελιγκουέρ στην Ιταλία κυκλοφορούσε με Bentley και όταν οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον διδόρισαν... Διεξηγήστε μας την Bentley. Είναι ένα αυτοκίνητο πολυτελείως όπως είναι η Rolls-Royce από τα πιο ακριβά. Η οικογένεια του Μπελιγκουέρ ήταν μία από τις 10 πλουσιότερες οικογένειες της Ιταλίας, βιομηχανική οικογένεια. Και ο Μπελιγκουέρ βεβαίως αποδυναμώνοντας το επιχείρημά του, τους έλεγε κυκλοφορώ με την Bentley του πατέρα μου γιατί δεν μου αρέσει να κυκλοφορώ με τα άρματα μάχης των συνταγματάρχων σας. Λοιπόν, τους έδινε αυτή την απάντηση. Εδώ όμως τώρα η κουβέντα δεν είναι για την Bentley, γιατί ο Rolls-Royce είναι για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα και στην οποία εσείς ουσιαστικά είστε κομματικά άστεγο σε σχέση με το παρελθόν σας και έχετε δημιουργήσει το σχέδιο Β' Αλαβάνος για το οποίο σας κατηγορούν ότι στερείτε ένα ικανό ποσοστό από το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να πάρει τα ενία της εξουσίας στα χέρια. Λοιπόν, να πω καταρχήν εισαγωγικά για τις δημοσκοπήσεις. Ότι, εντάξει, εγώ έχω μία επιφύλαξη στις δημοσκοπήσεις και στην αξιοπιστία όλων και επίσης θεωρώ εξαιρετικά αρνητικό το ρόλο τους στην λειτουργία των πολιτικών κομμάτων. Γιατί τα κόμματα οφθούνται να πηγαίνουν πίσω από τη δημοσκόπηση. Δηλαδή λέει ότι είναι η ανεργία κεντρικό θέμα. Εντάξει, η ανεργία. Αν έλεγε όμως ότι είναι η ψυχαγωγία, η ψυχαγωγία. Και αυτό αφορά και σε πολύ μεγάλες επιλογές διαφορετικές. Είναι ένα είδος διαφθοράς των κομμάτων η δημοσκόπηση. Λειτουργεί, δεν σας λέω η πρόθεση. Ίσα-ίσα είναι αξιόλογοι ερευνητές. Είναι χρήσιμα κατά τα άλλα. Αλλά στα κόμματα λειτουργεί με έναν τρόπο διαφθοράς. Επίσης έχω μια... Σχεδόν όπως οι μετρήσεις στην τηλεόραση. Ναι, δηλαδή, είδατε ότι... Αν η μέτρηση κατευθύνει προς το σαπούνι, θα πάνε όλοι στο σαπούνι. Έτσι ακριβώς. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η δημοσκόπηση που παρουσιάζεται πιστεύω ότι δεν έχετε κάνει με έτσι, αυστηρούς όρους. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ κακή για να γίνει στοιχειοδός πιστευτή από μένα προσωπικά. Θέλω να ελπίζω, ξέρω εγώ ότι η ψήφος στη Χρυσή Αυγή δεν σημαίνει κατά ανάγκη η υιοθέτηση των ναζιστικών συστημάτων κλπ. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι όμως και η αθώα, ο καθένας έχει ευθύνη. Εκφράζει ένα μεγάλο θυμό και μια ανάγκη τιμωρίας ίσως και την να ακολουθείς έναν λόγο εκδικητικό τη στιγμή που δεν έχεις ένα εναλλακτικό πρόγραμμα μέσα στην κοινωνία το οποίο θα ήθελε να ακολουθήσει ο κόσμος. Αλλά δεν νομίζω, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο ελληνικός λαός έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Α, ναι, να πω επίσης ότι έχει ενδιαφέρον ότι υπάρχει ένα 14% αδιευκρίνηση της ψήφου η οποία θα μπορούσε να μετακινηθεί προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση και φυσικά ότι πλειοψηφούσα προσωπικότητα είναι ο κανένας. Εντάξει, αυτό είναι σύνηθες και ειδικά σε μια χώρα με κρίση. Είναι, θα έλεγα έτσι, ευνόητο, ας το πούμε, διότι ο κανένας σημαίνει ότι, ότι περιμένεις κάποιο σωτήρα, περιμένεις κάτι, ας όχι, το πούμε. Όχι, μια άλλη εναλλακτική πρόταση. Εναλλακτική από πρόταση. Από τις ήδη υπάρχουσες, πολιτική εναλλακτική πρόταση. Κοιτάξτε, το 36,8 είναι ήττα για το 21,9 στο Σαμαρά, το 15,1 στο Τσίπρα και το 7,6 στο Μιχαλολιάκο, 3,8 στο Καμένο και 1,8 στο Κουτσούμπα, ας πούμε, και πάει λέγοντας. Θεωρώ ότι είναι ήττα ένας λαός να σου λέει ο κανένας.
Ναι, είναι Ιταλία, είμαστε σε μια ειδική φάση. Θα έλεγα, εσείς ξέρετε την Ιταλία και τις φάσεις που έχει περάσει, ας το πούμε. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι σε μια κατάσταση, ο ελληνικός λαός σε μεγάλο βαθμό πλήρους σύγχυσης. Έβλεπα σήμερα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λέω, πώς τα αντέχει ο πολίτης να τα βλέπει στα περίπτερα. Υπό ποια έννοια? Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι άλλα πρωτοσέλιδα λέγανε αυτά τα κακά που έχουν γίνει. Άλλα πρωτοσέλιδα είχαν αυτά που έρχονται με το φόρο ακίνητης περιουσίας. Και άλλα πρωτοσέλιδα είχαν τις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό με την ενσωμάτωση ενδεχομένως της επικουρικής στην κανονική σύνταξη. Και λέει κανείς πώς θα μπορέσω να ζήσω, τι είναι ασφαλές, τι υπάρχει, ποια σταθερά υπάρχει σήμερα. Δηλαδή έχουμε έναν κόσμο σε σύγχυση, σε απόγνωση, σε απογοήτευση κλπ. Επομένως φαινόμενα τέτοια θα έλεγα ότι ναι, ο κανένας και τίποτα και τιμωρία έχουν μια βάση να υπάρχουν. Μήπως έχει λίγο, κοιτάξτε, διέκρινα διείδα στην αρχή μια τάση να θέσετε πρώτων ευθυνών του το εκλογικό σώμα. Δηλαδή, αναγνωρίζω ότι κατευθύνεστε προς ένα νεοναζιστικού τύπου ακροδεξιό κόμμα, αν και αυτοί σήμερα αρνούνται πλέον. Για μένα και αυτό είναι επιτυχία, ότι τους έχεις κάνει να αρνούνται την ναζιστική προέλευση και να λένε ότι είμαστε μόνο αθηνικιστές. Για μένα είναι μια νίκη αυτή του δημοκρατικού χώρου που αναγκάζει αυτούς τους ανθρώπους να παρνούνται μια ταυτότητα που είχαν υιοθετήσει στο παρελθόν. Κοιτάξτε, εξαρτάται. Αν είναι μια μετεξέλιξη, εσείς ξέρετε την μετεξέλιξη του Φίνι, ας πούμε, στην Ιταλία και του νεοφασιστικού κόμματος που ξεκίνησε ως μουσολινικό και μετά έγινε ένα κόμμα δεξιό, ας το πούμε, έντονα του κατεστημένου. Εντάξει, εδώ μπορεί να είναι απλώς ένας ελιγμός και εν ώψη δικών που έρχονται. Όταν απαρνείσαι την ταυτότητα. Πολύ εύκολα γίνεται η μεταστροφή. Είναι σαν τον Παύλο, ας το πούμε, που βλέπει που είδε στην Κύριε Λαβάνε, επειδή έχω γνωρίσει την αλήθεια. Τους επαγγελματίες και τους original φασίστες και ναζί στην Γερμανία και την Ιταλία. Όπως όλες τις εκφάνσεις, έτσι και στην έκφανση την ακροδεξιά, η ελληνική έκφανση είναι μια καρικατούρα των πραγματικών φασιστών και ναζί. Δηλαδή ήταν εγκληματίες οι οποίοι έβαζαν βόμβες και τίναζαν μια πλατεία με 200 ανθρώπους στον αέρα. Ήταν αδίστακτοι. Εμείς δεν έχουμε ακόμα. Ευτυχώς εδώ. Ναι, δεν έχει φτάσει κανείς στη βία στην Ιταλία, αλλά εντάξει, δεν μπορεί να το παίρνει και ένα φράγκο. Να κυνηγάνε έναν δυστυχή Πακιστανό, ας πούμε, στη λαϊκή αγορά. Ή την υπόθεση του Φίσα ή όλες αυτές. Βέβαια. Παύλος Φίσας, ο οποίος ήταν εδώ θαμώνας της Ζούγκλα και των εκπομπών μας, εδώ τον εκπομπή του γιού μου και ενός φίλου του. Και όταν τον αποκάλεσα περιστέρι της ειρήνης σε σχέση με τα υπόλοιπα, με περιποιήθηκαν διόντως κάποια ακροδεξιά στοιχεία από τα blogs και από τα site τους και από τις εφημερίδες τους, χρησιμοποιώντας τους στίχους, κάποιους κοπτικούς στίχους που θέλω να κάνω να κοιμηθώ με τη Μέρκελ, να κάνω ερωτομαζί, κάτι τέτοια που έγραφε και τραγουδούσε ο Παύλος, λες και αυτά έχουν καμία σχέση με τα σουγιάδες, τα μαχαιρώματα και τις αγριότητες αυτές τις παρακρατικές, παρακρατικού τύπου αγριότητες. Δεν θέλω να μείνω εκεί, θέλω να πάω ένα βήμα παραπάνω. Ο Αλαβάνος σήμερα, ο Αλέχος, επαναπάβεται σε αυτό το οποίο ό,τι έκανε στο παρελθόν ως πολιτικός βουλευτής, τέλεχος κομμουνιστικού, ευρωβουλευτής, αυτά που έκανε, ή σχεδιάζει πραγματικά με πάθος κάτι νέο, κάτι καινούριο στο πολιτικό σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται? Ναι, εμείς έχουμε πάρει αυτή την πρωτοβουλία και έχουμε συγκροτήσει μια κίνηση η οποία είναι αναγνωρισμένη πια από τον Άριο Πάγο. Σχέδιο Β. Σκέτο σχέδιο Β. Δεν έχει καμία παύλα μετά και κανένα επώνυμο από πίσω. Είπα σχέδιο Β. Βάζαμε περισσότερο. Ναι, ξέρετε, αυτό είναι από τη μια. Ναι, εντάξει, το κατανοητό είναι για μένα αυτό. Αλλά από την άλλη, θα έλεγα μια πολύ αξιόλογη συλλογική προσπάθεια. Έτσι λίγο την υποβαθμίζει, ας το πούμε. Για λόγους αναγνωρισιμότητας, ίσως σε κάτι καινούριο. Ορισμένοι αναφέρονται σε ένα πρόσωπο το οποίο έχει βγει πολλές φορές στις τηλεοράσεις και έτσι θα μπορούσε ο άλλος να καταλάβει, ας πούμε, να εχνηλατήσει πού πηγαίνει αυτό το πράγμα. Και στην πραγματικότητα νομίζουμε, δεν είμαστε μόνοι ίσως, αλλά νομίζουμε ότι σήμερα πρέπει να προβληθεί μια διαφορετική λύση και να αποφασίσει ο λαός ο οποίος έχει ευθύνη. Εγώ θεωρώ
και θέλω να το πω, πιστεύω ότι παρά το γεγονός ότι έχει υποστεί τόσα πολλά από τις πολιτικές εξουσίες κλπ, ο καθένας από εμάς έχει ευθύνη σήμερα. Καταλάβατε πώς ήταν, ας πούμε, το 1821, ο καθένας επέλεγε αν θα πάει με τους κλέφτες και με τους επαναστάτες ή εάν θα δίνει στον Τούρκο Πασά πληροφορίες για το τι γίνεται. Ο καθένας μας την έχει αυτή. Θα σας πω το εξής. Θα πάω λίγο πιο αριστερά εγώ τώρα. Ελεύθερα είναι. Ναι, γιατί... Δεν έχω κλείσει εγώ τίποτα. Ναι, όχι, για την πολιτική γεωγραφία το λέω αυτό, για να δούμε τι συμβαίνει. Το γεγονός ότι νέα παιδιά, τα οποία ανήκουν στο Λούμπεν προλεταριάτο, αντί να βρίσκονται στην αριστερά, είναι στην ακροδεξιά και σε εθνικιστικά κόμματα. Γι' αυτό το θέμα δεν έχει ευθύνη η αριστερά. Εννοείται. Εννοείται. Το γεγονός ότι δίνει στον διάδρομο τον χώρο, το γήπεδο, στη Χρυσή Αυγή να μοιράζει τρόφιμα, να ασχολείται με το πρώτο ζητούμενο που είναι η επιβίωση. Το πρόβλημα στη γειτονιά, το μεταναστευτικό θέμα το οποίο είναι τεράστιο, η Ελλάδα είναι πυλώνας υποδοχής μεταναστευτικού ρεύματος λόγω γεωγραφικής θέσης. Δεν είναι η Ελβετία, ούτε η Γερμανία, ούτε η Γαλλία. Η Ιταλία, είδατε, έχει σύνορα προς την Αφρική, έχει τους ίδιους μπελάδες. Η αριστερά δεν έπρεπε να έχει πάρει θέση. Η αριστερά έχει ασφαλώς έχει ευθύνες για αυτά που γίνονται η αριστερά. Και κυρίως για τη δυσκολία της να συγκροτήσει έναν αντισυστημικό λόγο, ο οποίος όμως θα έχει θετική προοπτική. Την ίδια στιγμή είναι περίεργο πράγμα, αλλά η Χρυσή Αυγή, η οποία εμφανίζεται ως αντισυστημική κλπ, ίσα-ίσα αξιοποιεί, αν θέλετε, ακραίες πλευρές του συστήματος. Δηλαδή, ένα σύστημα για παράδειγμα. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ένα σύστημα για παράδειγμα, το οποίο δεν μπορεί να πάρει την νεολαία, να της δώσει δυνατότητες, να της δώσει αυτοεκτίμηση, να την βάλει στα σχολεία, να υπάρχει μια καλή ποιότητα, να υπάρχει μια ασφάλεια. Και δημιουργεί όλες αυτές τις καταστάσεις στα γήπεδα, για παράδειγμα. Τα οποία γήπεδα, όπως ξέρετε, τις περισσότερες ΠΑΕ, αν όχι όλες, τις περισσότερες ΠΑΕ, τις ελέγχουν μεγάλοι κύκλοι της οικονομικής ολιγαρχίας στην χώρα. Όπου εκεί πέρα είναι η αντίληψη, τουλάχιστον σε ένα μέρος, του να αναζητήσουμε εχθρό, του να αντιστήσουμε στον Παναθηναϊκό, αν είμαστε Ολυμπιακοί ή αντίθετα, με τον ίδιο τρόπο που η Χρυσή Αυγή τη στήνει στους μετανάστες, του να είμαστε ακραίοι, του να πιστεύουμε σε κάτι χωρίς καν να το σκεφτόμαστε. Και με αυτή την έννοια θα λέγω ότι εκφράζει σε μια εποχή κρίσης φαινόμενα συστημικής έτσι, αλλίωσης του ρόλου και των εκδηλώσεων της νεολαίας σε σχέση με αυτά που θα ήθελε κανείς πραγματικά από τη νέα γενιά. Ωραία. Η αριστερά τώρα δεν έχει ευθύνη για τη μη συνένωσή της. Γιατί? Μη συνένωσή της. Δηλαδή, πώς μπορείς σε μια περίοδο τέτοιας παρακμής και τέτοιας φτώχειας να έχεις την πολυτέλεια 15 ρευμάτων. Πώς είναι αυτή είναι έξω κοινοβουλευτική. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι σε μια εποχή κρίσης αλλάζουν όλα. Αλλάζουν όλα. Και εσείς είστε γνωστός δημοσιογράφος σε όλους, αλλά ξαναδοκιμάζεστε. Στην εποχή της κρίσης. Μπορεί να έχετε πάει καλά ή να έχετε πάει άσχημα. Η αφετηρία ισχύει για όλους. Με αυτή την έννοια, ξέρετε, εμένα το αριστερά, δεν το λέω αριστερά, λέω δυνάμεις αριστερής προέλευσης. Δηλαδή που έχουν βγει από το εργατικό κίνημα, από το κομμουνιστικό κίνημα, από αλλού κλπ. Όμως σήμερα ο καθένας προσδιορίζεται, για παράδειγμα σας ρωτάω, η Δημάρα, ας το πούμε, είναι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΚΚΕ. Ήταν μαζί στην ίδια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Το ΚΚΕ έχει το δικό του δρόμο, λέει φεύγουμε από όλα κλπ. Αλλά αργότερα και όλα αυτά. Επομένως, δεν έχει νόημα αυτό να κλαίμε εάν η αριστερά ενώνεται ή δεν ενώνεται. Νομίζω ότι αυτό που έχει νόημα και αυτό που... και δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό που έχει νόημα είναι το κάθε ρεύμα και ο καθένας από εμάς να προσπαθήσει να δώσει μια απάντηση η οποία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κόσμου. Μου κάνει εμένα μεγάλη εντύπωση σε όσες συγκεντρώσεις έχουμε κάνει να είναι ένα κοινό το οποίο παραδοσιακά προέρχεται από την αριστερά, προέρχεται από το χώρο των
ΠΑΣΟΚ κλπ. Προέρχεται ακόμη και από τη δεξιά. Σας λέω, μου έχει κάνει εντύπωση οι άνθρωποι. Τι εντύπωση, αυτή είναι η αποτύπωση της διαδικτυακής ψηφοφορίας που το γράφουμε και στην πρώτη σελίδα, αν δείτε, ότι το εκλογικό σώμα είναι κινούμενη λάβα. Ναι, ναι, δεν το έχω συνηθίσει εγώ, ξέρετε. Ξέρω, δεν το έχω συνηθίσει περισσότερο. Δεν λέω ότι άλλοτε φιλικά, άλλοτε έτσι πιο επιφυλακτικά μας αντιμετώπιζαν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτή τη φορά τους βλέπεις να σου έρχονται και σε συγκεντρώσεις ακόμη. Θέλετε να σας δείξω λίγο την συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ? Δείχτε, σας είπα εγώ, δεν. Εντάξει, δείχτε και εξηγήστε εσείς. Απλώς πάνω στα θέματα που μιλάτε, εγώ κρατάω μια απόσταση πάντα από τις δημοσκοπίες. Καλά κάνετε. Ναι. Αλλά στη συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ, 16% πηγαίνει προς τη Χρυσή Αυγή. Είναι απίστευτο αυτό. Ενώ στη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, 27,1% πηγαίνει προς τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή, η κουβέντα που είπατε νωρίτερα είναι πολύ σωστή, ότι ξαφνικά βλέπετε δεξιούς μέσα στη συγκεντρώση σας, ένα κόμμα το οποίο είναι εξόχως αριστερό, κεντροαριστερό μπορεί να χαρακτηριστεί, και διαπιστώνετε ότι στις επιλογές των ψηφοφόρων μεγάλο κομμάτι που αποχωρεί από το ΣΥΡΙΖΑ είναι γιατί τον θεωρεί πλέον συστημικό κόμμα, δηλαδή μη τιμωρώ. Ναι, όταν το πρώτο πολιτικό επιχείρημα κάποτε, κοιτάξτε, επειδή έχουμε το τριήμερο του Πολυτεχνείου και θα πούμε δύο λόγια γι' αυτό, και επειδή το Πολυτεχνείο για μένα είναι πραγματικά ιερή στιγμή για την δημοκρατία, κάποτε το επιχείρημα ήταν ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Ναι. Σήμερα το επιχείρημα είναι τιμωρία. Είναι δυνατόν, εκεί φτάσαμε? Ναι, γι' αυτό σας λέω, εγώ νομίζω ότι το ξέρετε, οι αντίπαλες ομάδες στο σύστημα έχουν τιμωρήσει μία την άλλη πολύ σκληρά μερικές φορές. Θα έλεγα αυτό που λέμε αντισυστημικό, το λέμε έτσι, θα μπορούσαμε να μην το λέμε κιόλας. Για μένα σημαίνει να μπορείς να δώσεις μία άλλη πορεία μέσα στην οποία οι άνθρωποι θα μπορέσουν να έχουν πάλι μία ασφάλεια, μία ευημερία, μία αίσθηση ότι τα παιδιά τους, εντάξει, είναι δυνατόν να βρουν θέση εργασίας. Καταλάβετε, εκεί κρίνω εγώ τις διαφορές των δυνάμεων. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Αυτό όμως καταργεί τα πρόσημα. Τα πρόσημα για τον κόσμο έχουν τελειώσει, αριστερός και δεξιός. Μα εγώ σωστό από αυτό. Σωστό, ναι, το αυτό. Μα είναι εντυπωσιακό ότι το λέτε εσείς. Ναι. Αλλά τα πρόσημα θα τελειώσουν έτσι, δηλαδή δεν σημαίνει όχι τίποτα να είσαι αριστερός. Δεν σημαίνει τίποτα να είσαι δεξιός. Εννοείται, μα εγώ θεωρώ τον εαυτό μου αριστερό. Αλλά αυτό, ξέρετε, δεν λέει τίποτα στον κόσμο. Δεν λέει τίποτα στον κόσμο αυτό. Και ειδικά στη νέα γενιά. Είσαι ένα μεγάλο κομμάτι της νέας γενιάς. Εγώ νομίζω ότι η ιστορία θα δείξει, η πορεία θα δείξει ποιες δυνάμεις και ποιες απόψεις, μην πούμε για δυνάμεις και για πρόσωπα, ποιες απόψεις ήταν αυτές που μπορέσανε να ανασυγκροτήσουν την κοινωνία σε μια βάση αδελφοσύνης και ελευθερίας και ψωμιού και παιδείας και ισότητας, εντάξει, και ποιες λειτουργήσανε σε μια επίθεση που γίνεται ενάντια στον κόσμο της εργασίας, που είναι το χωράφι, το χώμα μέσα από το οποίο υποτίθεται ότι βγαίνει η αριστερά. Ακούστε, παρότι δεν ανήκετε σε βενετσιάνικη οικογένεια, όπως είπατε, το αρνηθήκατε, γνωρίζετε πολύ καλά τι συμβαίνει στην χώρα απέναντι την Ιταλία, που είναι μια μεσογειακή χώρα, αλλά βεβαίως τα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα, γιατί είναι μια χώρα βαριάς βιομηχανίας σε σχέση με την Ελλάδα μας. Όταν ο ιταλικός λαός απίβδησε από το πολιτικό σύστημα, έβαλε μέσα στο κοινοβούλιο μια πορνοστάρ, την Τζιτσολίνα, θα θυμάστε. Ήταν μεγάλη είδηση για τους Ιταλούς αυτό, ότι λαός με τέτοια πολιτική κουλτούρα και συνείδηση έβαλε μια πορνοστάρ. Και έκανε και άλλα βήματα. Η Ιταλία δυστυχώς έβγαλε ένα πρωθυπουργό που πήγαινε με πορνοστάρ. Όταν έβγαλε μετά τον ψήφισε τον Μπερλουσκόνη, ενώ κάποτε ψήφισε τον Μπερλιγκουέρ. Έχει μεγάλη σημασία, προσέξτε. Όταν λοιπόν απευθύνθηκα σε φίλους μου γερουσιαστές Ιταλούς και τους είπα, καλά ρε παιδιά, έχετε μια αριστερή κουλτούρα, μια παιδεία, και πώς ήταν, και οι δύο ήταν γερουσιαστές με τον Μπερλουσκόνη. Λέω, τι έχει γίνει εδώ πέρα, για να καταλάβω, γιατί αυτή η Ιταλία που ήξερα δεν υπάρχει. Μου απάντησαν ως εξής, κύριε Λαβάνη. Από το να έχεις καραγκιόζηδες πολιτικούς, καλύτερα να έχεις αρλεκίνο επιχειρηματία, αλλά να είναι επιχειρηματίας όμως.
Γιατί κανένας δεν μπορούσε να εμπιστευτεί τα περιουσιακά στοιχεία της Ιταλίας σε καραγκιόζητες πολιτικούς. Μα του λέω, αυτή η πολιτική, ο ένας, ο άλλος, καραγκιόζητες, μου λέει. Διότι είχαν φτάσει στην Ιταλία στα πρόθυρα του γκρεμού. Και φαίνεται αυτό, γιατί ο χρέος της έχει πλησιάσει το λιγιώδες ποσό των τριών. Η διαφθορά που υπήρχε, η σχέση με τη μαφία του Ινδίδου, ας πούμε, τον Ανδρεώτη, η κατάληξη του Μόρο. Ναι, η καταλήστευση που έγινε από πόρων από τον Κράξη, που ήταν υποτίθεται η εναλλακτική λύση και πέρασε εξόριστος για να μην τον πιάσει. Και το επόμενο βήμα ήταν και η Λέγκα του Βορρά με τον Φίνι και τους, αυτούς τους βόρειους φασίστες του Τριγώνου, Μιλάνο, Τωρίνο, Βενετία, γιατί υπάρχουν βιομηχανικά τρίγωνα. Υπάρχει ένα βιομηχανικό τρίγωνο το οποίο διαχωρίζει τη θέση του από την υπόλοιπη Ιταλία, από τον Νότο δηλαδή. Ναι. Ναι, εγώ θα έλεγα ότι όλο αυτό είναι μια πολύ έντονη προειδοποίηση για μας και θα έλεγα και ειδικά για τις πολιτικές δυνάμεις, ότι σήμερα, ας το πούμε, μια σειρά χώρες της Ευρώπης ζουν σε μια βαθιά κρίση αξιών και σε μια κρίση ταυτότητας, η οποία επιτείνεται με την κρίση. Και αν πάρει κανείς υπόψη ότι η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη κρίση που έχει παρουσιαστεί, ποτέ δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό. Κατά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η μεγαλύτερη κρίση που έχει παρουσιαστεί ποτέ, και το ποτέ σημαίνει ο τελευταίος αιώνας, σε όλο τον πλανήτη, αναπτυγμένης χώρας σε καιρό ειρήνης, είναι στην Ελλάδα. Με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία μια κοινωνία που είναι σε σύγχυση, σε ανασφάλεια και όλα αυτά, να της δίνεις μηνύματα τα οποία έχουν μια σαφήνεια, τα οποία δείχνουν ένα συγκεκριμένο δρόμο. Να μην χρησιμοποιείς προσχηματικό λόγο. Να είσαι συγκεκριμένος και να της δώσεις τη δυνατότητα να επιλέξει. Για μένα, ας το πούμε, που είμαι υπέρ της εξόδου από το ευρώ, θέλω να ακουστεί συγκροτημένη η άποψη υπέρ της παραμονής στο ευρώ. Θέλω να ακουστεί έτσι, προκειμένου να μπορεί ο απλός ο νέος άνθρωπος, αυτός που δεν έχει υψηλές γραμματικές γνώσεις κλπ, να μπορεί να προσεγγίσει, ας το πούμε, το μεγάλο σταυροδρόμιο στο οποίο βρίσκεται μπροστά η χώρα του και να πάρει την επιλογή που χρειάζεται. Ξαναλέω, η Μπερλουσκόνη είναι πολύ κακές, ας το πούμε, πολύ κακοί ιονοί, τους οποίους πρέπει να πάρουμε υπόψη προκειμένου να μην πραγματοθούν και στην Ελλάδα. Τώρα λοιπόν εσείς έρχεστε εγκαταλείποντας τα πρόσημα σε σχέση με το βασικό μήνυμα που θέλετε να στείλετε προς το εκλογικό σώμα και προτάσσοντας το πρόγραμμα. Το πρόσημο, εγώ δεν κρύβω ότι θεωρώ τον εαυτό μου αριστερό. Όχι, μα και εγώ το λέω δημόσια, αλλά είμαι ένας ανένταχτος αριστερός και αυτό έχει και κόστος σήμερα. Διότι το να είσαι αριστερός σήμερα δεν είναι πλεονέκτημα. Το να είσαι και ανένταχτος είναι μεγάλο θέμα. Σημαίνει ότι είσαι όχι μόνο άστεγος, αλλά δημιουργείς εχθρούς από όλες τις μπάντες. Εντάξει, αλλά από την άλλη μεριά είσαι και λίγο αθώος του, γιατί δεν συμμετέχεις σε απαξιωμένα, ας πούμε, κομματικά σχήματα, όχι, έστω και της αριστεράς. Δηλαδή, κάπου έχει και την είχατε σε προσωπικό επίπεδο και την καλή του πλευρά. Είχατε τύχει να μην εντάχθω ποτέ σε κανένα αριστερό κόμμα, επομένως προσωπικά θεωρώ ότι δεν είμαι αθώος του αίματος, αλλά δεν είναι πλάκι ποτέ σε τέτοιες περιπέτειες και έχω δικαίωμα να το λέω. Θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι εσείς που αφήνετε τα πρόσημα και προτάσετε τα προγράμματα, πώς πιστεύετε ότι θα πείσετε έναν λαό που φιλοδοξεί να επιστρέψει στις καλές ημέρες του πλαστικού χρήματος και έχει εναγκαλιστεί το ευρώ, το οποίο το εναγκαλίζεται ως σωσίβιο, ενώ είναι βαρύδι που τον πηγαίνει στον πάτο και δεν αποτελεί σωσίβιο σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, και εσείς του λέτε πάμε να επιστρέψουμε στη τζίγκινη δραχμούλα? Κοιτάξτε, δεν δουλεύουμε επιστροφή. Εγώ τον όρο επιστροφή δεν τον χρησιμοποιώ με τίποτα, γιατί πιστεύω ότι δεν μπορεί να επιστρέφει μια κοινωνία πίσω εκεί που ήταν. Εντάξει. Εμείς του λέμε, προσπαθούμε να του πούμε, καταρχήν πράγματα τα οποία μπορεί να μην τον πείθουν. Και είδα και στη δημοσκόπησή σας εδώ πέρα, αυτή που κάνατε, πόσο χαμηλά, αν θέλετε, φαίνεται την δική μας προσπάθεια. Μπορεί να μην τον πείθουν, αλλά τα πιστεύουμε αυτά και αυτά θα του πούμε. Αν ο κόσμος θεωρεί ότι είναι ασφαλής στο ευρώ, πράγμα το οποίο δεν φαίνεται ότι είναι έτσι για ένα μεγάλο κομμάτι, δεν θα μπορέσουμε να τον πείσουμε με τίποτα. Επειδή ξέρω πολύ καλά πώς συμπεριφέρονται,
θυμάστε ότι σας είχαμε δώσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όταν εμφανιστήκατε. Βέβαια. Ξέρετε γιατί πήγατε στο 04 κατά την ταπεινή μου άποψη. Σας ψήφισαν γιατί θεώρησαν ότι αντιπαρατίθεστε με το συστημικό ΣΥΡΙΖΑ και έστρεψαν την προσοχή τους σε εσάς. Δεν τους πείσατε ότι θα αντιπαρατεθείτε με αυτό το σύστημα όλο, άσχετα αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι Νέα Δημοκρατία, αν είναι ΠΑΣΟΚ ή Ανεξάρτητοι Έλληνες ή οποιοδήποτε άλλος είναι, η Χρυσή Αυγή. Χρειάζεται, το μήνυμα που πρέπει να περάσει είναι ότι παίρνω οριστικό διαζύγιο με το παρελθόν και επειδή το λέτε και πιστεύω ότι το πιστεύετε, θα πρέπει να το δείξετε ότι το παρελθόν θεωρείται dead για σας. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια παγίδα μπροστά μας, την οποία την έχουμε υπόψη. Δεν θέλουμε να γίνουμε αντίπαλος κανενός. Αντίπαλος δηλαδή. Να προσδιορίσουμε ένα κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ που λέτε, και να λέμε εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό από τον αντισυστημικό ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θέλουμε να προσδιοριστούμε με την απάντηση που δίνουμε στο θέμα της ανεργίας, της φτώχειας, της ανασφάλειας, σε όλα αυτά τα ζητήματα. Θα ήταν παγίδα, γιατί και η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να μας αξιοποιήσει σε μια τέτοια κατεύθυνση. Μπορούσε, όμως. Και είναι φυσικό, είναι, έτσι είναι τα πράγματα. Όταν ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία προσπαθούσε να μας αξιοποιήσει ενάντια στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, όταν στην παλιά εποχή, προσπαθούσε να αξιοποιήσει το ΛΑΟΣ, το οποίο ήταν ένα ακροδεξίο κόμμα. Έτσι παίζεται το πολιτικό παιχνίδι. Εμείς όμως δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή την παγίδα. Όχι, αλλά. Γι' αυτό είμαστε μια δύναμη η οποία επιμένει πολύ. Όχι στο πώς κρίνουμε τη Νέα Δημοκρατία ή το ΣΥΡΙΖΑ ή στα πόσα επίθετα μπορείς να κολλήσεις στο Σαμαρά και το Βενιζέλο. Πάρα πολλά επίθετα. Εντάξει. Αλλά τι θα κάνεις, θα πληρώσεις τα δάνεια στους ξένους δανειστές. Θα αποκτήσεις ρευστότητα που τη ζητάει όλη η αγορά. Θα μείνεις στο ευρώ χωρίς ρευστότητα. Θα κάνεις την τομή. Θα έχεις ένα ανταγωνιστικό νόμισμα να ανεβάσεις εξαγωγές, να μειώσεις εισαγωγές. Θα έχεις κρατικές τράπεζες. Θα έχει σχεδιασμό. Χρειάζεσαι το κοινωνικό κράτος, γιατί όχι μόνο είναι δίκαιο, αλλά θέλεις να έχει αγοραστική δύναμη η κοινωνία, ώστε να υπάρχει εκείνη η ζήτηση να κινηθεί. Αυτά. Εκεί πάνω εμείς κυρίως ενδιαφερόμαστε να προτάξουμε τις προτάσεις μας. Ναι, εγώ τα βρίσκω λογικά όλα αυτά. Σας ευχαριστώ. Αλλά θα μπορούσατε να αντιπαρατηθείτε. Όχι με έναν, και το θεωρώ και πολύ πολιτισμένο πολιτικά, να μην αντιπαρατίθεστε ευθέως με τους πρώην συντρόφους σας και φίλους σας στο ΣΥΡΙΖΑ και την συντρόφους σας. Δηλαδή, δεν έχω το ίδιο πρόβλημα. Ναι, αλλά θα μπορούσατε να αντιπαρατηθείτε με όλους, όχι με έναν, για να μην φανεί ότι θεωρήσουν, δηλαδή, όχι να μην φανεί, γιατί έτσι είναι και η αλήθεια, ότι έχετε πικρίες προσωπικές ή οτιδήποτε με έναν συγκεκριμένο χώρο. Να αντιπαρατηθείτε με όλους αυτούς, διότι. Για όλους αυτούς ποιους εννοείτε? Τα συστημικά κόμματα τα λεγόμενα. Υπό την έννοια ότι ο κόσμος περιμένει από εσάς τον καθορισμό συνόρων με αυτό που λέγεται. Εννοείται. Αλλά συγκεκριμένων συνόρων, να οριοθετήσετε δηλαδή τις διαφορές σας μαζί τους, γιατί ο κόσμος έχει διαφορές με αυτό το σύστημα. Να σας πω κάτι. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή έρχεται και λέει ότι, ξέρετε, ναι μεν αλλά, δηλαδή θα πάρω το μνημόνιο και θα το τροποποιήσω. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει ένα χρέος λογιστικό προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς αυτούς, που μπορεί να τους πεις κλέφτες, λοποδίτες, εκβιαστές, οτιδήποτε, αλλά υπάρχει ένα λογιστικό χρέος το οποίο όταν θα πας να το διευθετήσεις και είσαι ο δανειζόμενος και όχι ο δανειστής, δεν μπορείς να θέσεις τους όρους. Έχετε δει κανένα να πηγαίνει στην τράπεζα για να λέει «Φουκαρά, δώσε μου κυρία τράπεζα 1 εκατομμύριο γιατί έτσι γουστάρω και θα σου πληρώνω εγώ όποτε θέλω τους τόκους ή την αποπληρώνω»? Όχι, έχω δει κάτι άλλο όμως. Έχω δει κάτι άλλο. Θα σας πω τι έχω δει. Και το έχω δει σε πολλές χώρες και στην Αργεντινή και είναι και ένα πόρισμα, αν θέλετε, της οικονομικής επιστήμης. Δηλαδή, ότι μια χώρα όταν κάνει παύση πληρωμών αλλάζει τη σχέση του ποιος είναι πάνω και του ποιος είναι κάτω, φαίνοντας πάνω τον δανειζόμενο, αυτόν που έκανε παύση πληρωμών, και φαίνοντας σε πιο δυσμενή θέση το δανειστή που θέλει πια έστω ένα μικρό κομμάτι από αυτά που δάνεισε να το πάρει πίσω. Είναι σαν να έχετε δανείσει εσείς. Είναι το χρεοστάσιο που λέει και ο Μανώλης Γλέζος. Το χρεοστάσιο, αλλά αυτό έπρεπε να γίνει στην αρχή, όχι στο τέλος, αφού απομίζησαν
την οποιαδήποτε οικονομική εκμάδα αυτού του τόπου και την παρέδωσαν χωρίς φανελάκι στον οικονομικό χειμώνα. Δηλαδή, ναι, σίγουρα, αλλά κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα δείχνουμε ότι είμαστε σε μια πορεία συνεχούς κατήφορο. Αν έπρεπε να πας σε έναν άλλο δρόμο και δεν το κάνεις την πρώτη μέρα ή τη δεύτερη ή τον πρώτο χρόνο ή τον δεύτερο ή τον τρίτο, κάν τον πέμπτο. Καταλάβατε. Κυβέρνηση... Παρά να μην το κάνεις καθόλου. Μα η κυβέρνηση σήμερα υποστηρίζει ότι είμαστε στα πρόθυρα της διάσωσης και αν χρωστάγαμε 300, χρωστάμε 50 και είναι λίγο πριν τη σωτηρία μας. Δεν υπάρχει κυβέρνηση στην παγκόσμια ιστορία σε κρίση. Δεν υπάρχει κυβέρνηση η οποία κατά τη διάρκεια της ζωής της οποίας επιδεινώνεται η κρίση και να μην λέει αυτό ακριβώς που είπατε εσείς. Ότι είμαστε, ότι αποκτήσαμε πρωτογενές πλεόνασμα, δέστε, ήρθαν περισσότεροι τουρίστες, δέστε, η ύφεση μειώθηκε κλπ. Το τι γίνεται θα το καταλάβεις από το πώς νιώθει ο πολίτης. Οικονομικά δεν σπουδάσατε. Οικονομικά έχω σπουδάσει. Η οικονομία ενός κράτους δεν διαφέρει και πολύ από την οικονομία ενός σπιτιού σε σχέση με τα έσοδα-έξοδα. Και εγώ έχω αυτή την άποψη. Δεν έχετε. Είναι πολύ πιο απλά δηλαδή. Είναι πολύ απλά. Για παράδειγμα, πρωτογενές πλεόνασμα, εγώ σκέφτομαι. Ακούει ο άλλος πρωτογενές πλεόνασμα, λίγο έχει καταλάβει. Αλλά πρωτογενές πλεόνασμα είναι να έχεις ένα σπίτι το οποίο είναι χρωστάει σε δανειστές κλπ. Ας το πούμε γιατί ή δεν είχε δουλειά ή ας το πούμε ο πατέρας δεν ήταν σοβαρός και η μητέρα ας το πούμε. Και βέβαια οι άνθρωποι αυτοί έχουν έξοδα και έσοδα, έχουν έσοδα 500 ευρώ αλλά για να ζήσουν κανονικά πρέπει να έχουν 2.000 ευρώ το εξάμηνο ας το πούμε έτσι. Μπορούν όμως τα 2.000 ευρώ, κόβοντας τα αγγλικά των παιδιών, κόβοντας, πώς το λέτε, τα φάρμακα της γιαγιάς, κόβοντας ακόμη και το φαΐ όλων, αντί να δίνουν 2.000, να φτάσουν να δίνουν 450. Οπότε ο μπαμπάς, ας πούμε, με παιδιά τα οποία είναι μισοπεθαμένα από την πείνα, θα πει, έχω πρωτογενές πλεόνασμα. Πραγματικά αυτό που λέτε μέσα από το σπίτι σου, μπορείς να καταλάβεις τους γενικούς οικονομικούς νόμους. Εξάλλου, οικονομία, από το οίκος προέρχεται. Από το οίκος. Το σπίτι. Ναι, πώς... ναι. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, τα πράγματα, εάν έκοβαν τις παρόλες και τους βαρύγδουπους όρους με τα περί δημοσιονομικού ελλείμματος, ας πούμε, και εξηγούσαν στον κόσμο ότι, ξέρεις, δημοσιονομικό στην οικογένεια είναι το να μπορείς να μαγειρέψεις με 5 δραχμές και να ξοδεύεις 100 και να πετάς τα προϊόντα, το φαΐ να μαγειρεύεις τριπλάσια ποσότητα από αυτή που χρειάζεσαι και τα υπόλοιπα. Αυτά όμως συνεχίζουν να γίνονται. Και ξέρετε, αυτές οι σχέσεις είναι περίπλοκες, οι πελατειακές σχέσεις. Δεν μπορούν να κοπούν εύκολα, όχι με τον Τόμψιν και τους υπόλοιπους και τον Ράσμουσεν, αλλά το τέταρτο Ράιχ να έρθει εδώ, η νοοτροπία δεν αλλάζει εύκολα. Επομένως, θα πρέπει να βρεθεί πολιτική λύση. Και η πολιτική λύση θέλει κουβέντα και διάλογο. Και ο χρόνος δεν περισσεύει για πολιτικό διάλογο. Δηλαδή, αυτά τα οποία έπρεπε οι κοινωνικοί διάλογοι να έχουν γίνει πρώτον, καλούνται να γίνουν τώρα μέσα σε συμπιεσμένοι σε διάστημα 2 και 3 μηνών. Δεν γίνονται αυτά. Και ο κόσμος, αντί να καταλάβει, εκεί εντοπίζω και τις ευθύνες της αριστεράς, αντί ο κόσμος να καταλάβει τι γίνεται, στρέφει την προσοχή του σε κόμματα Ζωρό, Τιμωρούς. Κόμματα τα οποία στιγμιά του υπόσχονται ότι θα μπουν στη Βουλή, ας πούμε, και θα ρίχνουν σκαμπίλια σε αυτούς οι οποίοι κατασπατάλησαν το δημόσιο χρήμα. Εντάξει, μετριόμαστε και ως λαός τώρα. Μετριόμαστε ως λαός. Πώς θα λειτουργήσουμε. Δέστε, για παράδειγμα, οι Γερμανοί μετρηθήκανε ανάμεσα στους δύο πολέμους. Παρότι οι νικητές τότε των πολέμων τους είχαν φέρει σε μια κατάσταση εξαθλίωσης κυριολεκτικά, σήμερα όμως ο Γερμανός ξέρει ότι αυτό το πράγμα το οποίο έγινε με τον χιτλερισμό δεν είναι μονάχα ο Χίτλερ ή ο Χίμλερ και οι άλλοι πρωταγωνιστές, ήταν μια τεράστια ευθύνη του γερμανικού λαού. Εγώ θέλω να πω ότι έχουμε ευθύνη όλοι ως λαός πια. Ο καθένας ατομικά, αλλά σύνολο ως λαός. Αν θα πάρουμε αυτό το Ζωρό και του Τιμωρού, ας το πούμε, και το βαράμε σκαμπίλια στην τηλεόραση, ή θα βρούμε έναν δρόμο ο οποίος ήταν καλός για τα παιδιά μας. Γιατί όσα σκαμπίλια και να ρίξει την τηλεόραση, το παιδί σου δεν θα βρει δουλειά. Επειδή έχω τυχαίνει να έχω σύζυγο Γερμανίδα, αναγνωρίζω ότι ουδέποτε ξεπέρασαν το πρόβλημα. Δεν το ξεπέρασαν. Αυτό. Εμένα μου τύχε μια φορά να πω ένα ανέκδοτο που είχε κάποιον υπενιγμό για τα Auschwitz κλπ. Χλωμιάζουν. Ναι, όχι, χλωμιάσανε
Και θυμώσαν κιόλα, δεν το αντέχαν. Ωραία. Με αυτή την έννοια προλαβαίνουμε εμείς. Και ίσως αυτό που πρέπει να κάνει η πολιτική είναι να κάνει αυτό που λέω, να αναδείξει τα ζητήματα. Γιατί, ξέρετε, από την άλλη πλευρά τα πράγματα μπορούσαν να ήταν πιο αισιόδοξα. Μια καλή σπουδαία καθηγήτρια κοινωνιολογίας στην Πολόνια της Ιταλίας, δεκαετία του 70, η Ρεζίνιο, μας έλεγε ότι θα το διαπιστώσετε μετά από χρόνια. Ήταν προφητικός ο λόγος της, ότι οι Γερμανοί ουδέποτε ανέλησαν τον ναζισμό, τον έθαψαν. Και ό,τι σπόρος θάβεται φυτρώνει. Και το σπόρο αυτό θα τον βρείτε μπροστά σας στο μέλλον. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό με τα λύπη μου ανακαλύπτω, ενώ διδάσκονται στο σχολείο τα κακά του ναζισμού, τα λάθη ενός λαού, το πόσο αυτή η κίνηση κατέστρεψε τη Γερμανία, τη δίχασε και παρόλα αυτά κατόρθωσαν οι Γερμανοί να ανέβουν πάνω. Μόλις ανεδίθησαν στην επιφάνεια, άρχισαν να δείχνουν ένα πρόσωπο περίεργο, ένα πρόσωπο σκληρό, ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει σχέση με τον διάλογο, την κουβέντα. Το πρώτο το επιχείρημά τους είναι: κύριε, εγώ βγάζω αυτά και μου τρώσε τα λεφτά μου. Έτσι λειτουργεί η κοινωνικότητα. Σίγουρα, σίγουρα. Θέλετε, σίγουρα. Και η συντροφικότητα με ναι. τους Γερμανούς. Σίγουρα, σίγουρα. Κάτι, ας πούμε, το οποίο εμείς δεν μπορούμε, κύριε Λαμπάνη, να κατανοήσουμε. Ας πούμε. Βγαίνουν έξω να φάνε ζευγάρι και ο καθένας πληρώνει τα δικά του. Δεν είναι μόνο γερμανικό, αυτό είναι και γκλέζικο τώρα. Όχι, θέλω να πω. Και γαλλικό. Εδώ πέρα, εγώ θα σας πω. Να σας πω, επειδή έχω κάνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μας θεωρούσαν και λίγο κορόιδα. Διότι έπινες καφέ, αλλά έβγαζες και τα πλήρωνες. Πάνω το οποίο δεν ισχύει. Όμως, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, θέλω να σας πω το εξής. Δεν αρκεί και δεν είναι το πιο σημαντικό να τα βάζουμε τους Γερμανούς και να λέμε τα τεράστια προβλήματα που έχουν και το ότι έχουν το παρελθόν. Όχι, όχι, αναφέρθηκα στο λάθος. Όχι, να τους καταγγέλουμε γιατί μας επιβάλλουν και γιατί μας βάζουν τελεξίγραφα. Είναι πραγματικότητα αυτό. Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί δεχόμαστε εμείς τα τελεξίγραφα. Γιατί δεχόμαστε τους εκβιασμούς. Γιατί δεν έχουμε αυτοπεποίθηση. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι ο λαός, ένας λαός τον 21ο αιώνα, τον 21ο αιώνα δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να κάνουμε στροφές από αυτόν τον δρόμο, αυτού του αμαρτωλού κατεστημένου, ο οποίος μας οδήγησε με τον συγκεκριμένο τρόπο μέσα στο ευρώ και μέσα στις καταστάσεις και μέσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γιατί πάρα πολλοί συνάδελφοί σας προσπαθούν αντί να γίνει συζήτηση να δημιουργήσει ο φόβος. Κύριε Λαμπάνε, γιατί να μην πάρουν αυτά, ναι. Γιατί τα γνωρίζετε. Όχι, γιατί ένα δανειστής. Ο δανειστής σου αντί να σου δώσει 100 δραχμές για να σε σώσει, όταν γνωρίζει πως αν σε αφήσει λίγο ακόμα έτσι θα έρθει να σε αγοράσει με 5. Θα κάνει αυτό. Τι περιμένετε δηλαδή από τους απέναντι? Ο δανειστής θα το κάνει αυτό. Θα το κάνει αυτό. Λογιστική παρότι ίσως δεν το κατανοήσαμε εμείς την εποχή του 2011 του 2012 πόσο φόβο είχαν οι δανειστές μας. Πόσο φόβο είχαν ότι αν εμείς επιμέναμε σε έναν άλλο δρόμο αυτοί θα βγαίνανε μια φοβερή τραπεζική κρίση η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση όλο το οικοδόμημα αυτό το καπιταλιστικό των τραπεζών που έχουν κάνει στις τράπεζες. Καταλάβετε. Θέλω να πω ότι έχουμε δυνατότητες και θέλω να πω ότι αν έβλεπε κανείς την ιστορία και την ιστορία της Ελλάδας ακόμη και την παγκόσμια ιστορία θα έπρεπε να καταλάβει ότι υπάρχουν όχι κάποιες συνταγές αλλά θα υπάρχουν κάποιοι δρόμοι που ακολουθούνται σε εποχή μεγάλης ύφεσης. Ποιοι δρόμοι είναι αυτοί? Να μην έχεις ακριβό νόμισμα. Μπορείτε εσείς να έχετε μια εμπειρία και εσείς με τις σπουδές σας και με την δουλειά σας. Μπορείτε να μου πείτε μια χώρα που να βγει και από τόσο βαθιά ύφεση έχοντας το σκληρότερο νόμισμα του κόσμου. Αυτή τη στιγμή έχουμε το ακριβότερο νόμισμα. Επιμένετε λοιπόν να φύγουμε από το ευρώ? Δεν επιμένω εγώ. Είναι η απάντηση, ξέρετε, η απάντηση αυτή έρχεται. Θες να αντιμετωπίσεις την ανεργία? Αν κάνεις μερικούς συλλογισμούς, φτάνεις ότι πρέπει να έχω ένα νόμισμα. Είστε πεπισμένος λοιπόν ότι μόνο έτσι έρχεται στο τέλος? Δεν είμαι πεπισμένος, αλλά είμαι και έτοιμος να ακούσω και την άποψη κάποιου που έχει. Είστε πεπισμένος, αλλά θέλετε να ακούσετε και μια ενδιαφέρουσα πρόταση από την απέναντι πλευρά. Φυσικά θέλω να ακούσω την άποψη και να δοκιμάζετε συνεχώς αυτή η άποψη. Γιατί ξέρω ότι είναι μια μεγάλη τομή, αλλά χρειάζεται να την κάνουμε. Λέω για την ελληνική εμπειρία, γιατί σας λέω, η Ελλάδα έχει φύγει από το ευρώ. Το έχει δοκιμάσει αυτό. Και αυτό το δοκίμασε το 1932.
Δεν υπήρχε ευρώ τότε, αλλά είχαμε ως νόμισμα ένα παγκόσμιο νόμισμα που ήταν ο χρυσός. Το νόμισμα το δικό μας λεγόταν χρυσή δραχμή και το νόμισμα των Αμερικάνων χρυσό δολάριο και των Εγγλέζων χρυσό λίρα. Στην πραγματικότητα ήταν ο χρυσός. Πήγαινε στην τράπεζα με ένα χαρτί και μπορούσες να ζητήσεις χρυσό. Ή να ζητήσεις ένα νόμισμα που ανταλλάσσεται εύκολα με το χρυσό. Με αυτή την έννοια, η Ελλάδα όπως και άλλες χώρες, όταν έπεσε η μεγάλη η παγκόσμια ύφεση, ενώ είχε κυβέρνηση Βενιζέλου, η οποία βγήκε με το σύνθημα χρυσή δραχμή, έτσι ξαναγύρισε ο Βενιζέλος μετά τη μικρασιατική καταστροφή ως πρωθυπουργός της Ελλάδας, η Ελλάδα αναγκάστηκε, έπρεπε να φύγει από τη χρυσή δραχμή. Τι έκανε, τρία πράγματα. Έφυγε από τη χρυσή δραχμή, από το χρυσό κανόνα. Μεγάλη αλλαγή. Δεν είναι ότι στην τσέπη σου είχες χάρτινο ευρώ και τώρα θα έχεις χάρτινες δραχμές. Στην τσέπη σου είχες ένα χαρτί που σου έλεγε μπορώ να πάρω χρυσό. Και είχες ένα χαρτί που δεν μπορούσες να πάρεις χρυσό. Μεγαλύτερη αυτή που έγινε σήμερα. Δεύτερον, η Ελλάδα αποφάσισε να κάνει παύση πληρωμών στους δανειστές. Το καταλαβαίνετε. Του Βενιζέλου και του Τσαλάρη, όχι καμιά αριστερά. Του Βενιζέλου πρώτα, μετά του Τσαλάρη, είπε δεν πληρώνω τόκο χρεολύσια. Και τρίτον, την τράπεζα της Ελλάδας, η οποία δεν είχε στην πραγματικότητα εξουσίες, της έδωσε εξουσίες πάνω από τις ιδιωτικές τράπεζες. Ναι. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν μια φοβερή ανασυγκρότηση και ταχύτατη και μια ανάπτυξη της Ελλάδας. Γι' αυτό θα ήθελα να καταλήξω λέγοντας ότι η απάντηση στα καθημερινά ζητήματα, ανεργία, φτώχεια, συντάξεις, μισθή, έχετε από αυτές τις τομές και αυτό το επιβεβαιώνει η ίδια η ιστορία και πιστεύω να συμφωνείτε. Εγώ συμφωνώ και μου αρέσει η κουβέντα μαζί σας, γιατί είστε ένα βαθύτατα δημοκρατικό άτομο και γιατί τα επιχειρήματά σας τα προτάσετε με τη λογική και όχι με τη βία. Ευχαριστώ. Τη δημοσκόπηση τώρα τη μαζεύετε, μήπως σας την κλέψουν, γιατί? Όχι, όχι. Μαζεύω γιατί να μην είναι σκουπίδι εδώ πάνω. Κοιτάξτε, με τις έδρες έτσι όπως αποτυπώνονται, με την στάθμιση που έκανε η εταιρεία, Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ανεξάρτητοι Έλληνες μαζεύουν 149 έδρες. Κοιτάξτε, να πω κάτι, πριν το εξηγήσετε, γιατί, να πω κάτι. Επειδή σκρύπτα μάνα, αυτή την... Την κασέτα θα την παίξω όταν θα έχουν αποτυπωθεί τα πραγματικά γεγονότα. Και θα γελάσουμε πολύ για ποιο λόγο. Γιατί ο κίνδυνος ακυβερνησίας του τόπου ή ο κίνδυνος να περιπέσει σε περιπέτειες μεγάλες και να απαξιωθεί ο τόπος μας είναι τεράστιος. Όχι μόνο ήδη είναι σε περιπέτειες και ήδη είναι σε ακυβερνησία και γι' αυτό μας κυβερνάνε άλλοι. Όχι μόνο ο οικονομικός και ο πολιτικός. Δηλαδή, ναι, το να περιπέσει η οικονομική περιπέτεια είναι ένα το καμπέλι σε πολιτική βεβαίως, και να απαξιωθεί στην Ευρώπη. Βεβαίως. Έτσι είναι. Θέλω να σας πω το εξής. Εσείς μπορεί να το είχατε προβλέψει. Εγώ δύο μήνες πριν από τις εκλογές του Μάη, πότε ήταν οι πρώτες, δεν περίμενα ένα τέτοιο αποτέλεσμα στη Βουλή. Με τον ίδιο τρόπο σας διαβεβαιώνω ότι αυτό που θα βγει, το πιστεύω βαθιά, αυτό που θα βγει στη Βουλή που μας έρχεται, δεν θα έχει καμία σχέση με τις εικόνες που παρουσιάζονται σήμερα. Όχι, όχι. Τελειώνει αυτή η γεωγραφία, η πολιτική. Α, εντάξει, συμφωνούμε τότε. Συμφωνούμε, ναι. Αλλά το θέμα είναι εάν θα μπορέσουν μέσα σε αυτή την τεράστια αλλαγή που... κοσμογονία που θα γίνει, να υπάρχουν προτάσεις σοβαρές πολιτικές. Έτσι, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο από όλους μας είναι η ευημερία των ανθρώπων. Αυτό δεν επιζητούν όλοι. Και η ηρεμία, ηρεμία τους. Να ξαναδούμε ανθρώπους... Και το να βρουν δουλειά. Να δούμε και το ανθρώπους να... χαρούμενους. Να κολυμπάνε, να ερωτεύονται, έτσι. Να ζουν. Έτσι. Να έχουν χρόνο για μια ταβέρνα, ένα κινηματογράφο, ένα θέατρο. Να μην είναι έτσι. Να μην κυκλοφορούν με αυτή τον γκρίζο στα πρόσωπα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είχε ενδιαφέρον. Καλή τύχη σας εύχομαι. Επίσης. Μην πτωίστε από τα νούμερα. Όχι. Γιατί τα νούμερα αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό. Σκεφτείτε πόσα έχουν συμβεί στο παρελθόν. Είστε πολύ έμπειρος, το ξέρετε, για να μην χάνετε τη δύναμη και το κουράγιο. Θα συνεχίσετε πάντως έτσι. Ναι, ναι. Και είμαστε, σας λέω, πρώτον θα συνεχίσουμε πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα, και ας κοστίζει. Mm-hmm. Την ασφάλεια αυτή του ευρώ κλπ.
Αλλά πιστεύω ότι αυτή η λύση θα έρθει στην Ελλάδα και όσο πιο γρήγορα θα έρθει, θα είναι καλύτερα για όλους μας. Καινούριες αφετηρίες από το μηδέν, καινούριες αξίες, έτσι δεν είναι. Και ο καθένας θα πρέπει να δείξει για άλλη μια φορά ότι αξίζει. Ότι αυτό που έχτισε δεν ήταν ένα παλάτι ψεύτικο πίσω από το οποίο χειρώνεται, αλλά μπορεί να το ξαναφτιάξει. Έτσι. Ο Αλαβάνος να γίνει Αλαβάνος και ο Τριανταφυλόπουλος Τριανταφυλόπουλος. Από το μηδέν. Έτσι, έτσι. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτά. Ένα μεγάλο χαίρετε από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι μας. Γεια σας. Thank you.